6 χρόνια στο δημοτικό. 6 χρόνια στο γυμνάσιο, τότε ακόμα δεν ήταν το λύκειο. 6 χρόνια στο πολυτεχνείο, 6 χρόνια στο εξωτερικό. Τι ακριβώς σπουδάσεις? Μηχανολόγος μεταλλιολόγος με ειδικότητα στις ψυχάμινους. Δεν ήξερες ότι υπάρχει κίνδυνος να μείνεις χωρίς δουλειά? Η επιλογή δεν έγινε τυχαία. Όταν ήμουν στο Λονδίνο... Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Όταν ήμουν στο Λονδίνο και αναζητούσα τι τομέα θα διαλέξω, η κυβέρνηση εξήγηλε νέα μέτρα για την αξιοποίηση του ρηκτού μας πλούτου. Αυτό για μένα άνοιγε ένα δρόμο για επιστημονική ειδίκευση ανωτέρω επίπεδου. Βέβαια, εκείνο τον καιρό ένας μεγαλοβιομήχανος έλεγε ότι ο ρηκτός μας πλούτος είναι πρίκα της καθυστερημένης Ελλάδας για το γάμο της με την προηγουμένη Ευρώπη. Έχω όλα τα στοιχεία χρειαστής. Αυτό εγώ τότε δεν το έλαβα υπόψη μου. Γιατί σκέφτηκα και είπα, τι πάει να κάνει αυτός, πάει να τα βάλει με το κράτος? Πού να ξέρω όμως ότι κράτος στην ουσία είναι αυτός. Όχι μόνο το ρηκτό μας πλούτο δώσαμε πρίκα στην ΟΚ, κυρίως στην ΟΚ, αλλά όλη την Ελλάδα. Πού να φανταστώ εγώ όταν σπούδαζα επιστήμονας ότι θα γινόμουν μια πρίκα. Όλη η παιδιά έχει γίνει μια πρίκα. Τι τα θες φίλε μου? Η ουσία είναι ότι αυτοί δεν είναι πατριώτες. Τι είναι αυτά που λες γιέ μου? Δυστυχώς, από εκεί ξεκινάει το κακό πατέρα. Μα, αυτά τα λένε οι κομμουνιστές. Όλος ο κόσμος τα λέει. Και από πότε έπαψαν να είναι πατριώτες? Και πότε ήταν? Παιδί μου. Δεν απόμεινε τίποτα από το γιο μου. Παιδί μου, δεν μου λες μήπως θυμάσαι πως τη λέγανε τη μακάριτσα τη γιαγιά σου? Γιατί ρωτάς, πατέρα? Ελένη την έλεγα. Ναι, παιδάκι μου, έχεις δίκιο βέβαια. Ελένη την έλεγα. Μήπως έγινες κομμουνιστής? Όχι, πατέρα. Μασόνος? Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τα ψυχάς των δούλων σου σώπεραν άπαυσον.
Νικολακόπουλος Δημήτριος. Αιωνία η μνήμη. Κρύου αριστομένη. Τι πείμενης πατέρα, έτσι θα ψαφίσουμε. Τι να κάνουμε, τι θα κάνουμε, θα φωνάξουμε. Να πάθει ο κόσμος ότι κρύβουν την αλήθεια. Σκοτώθηκε, δεν σκοτώθηκε ο παππούς. Θα καταδύσουμε και εμείς Στεφάνη τώρα. Βλέπεις τι γίνεται γύρω σου. Φωτιάδη Μαρία. Δεν πήρες είδηση ότι όλο αυτό είναι παγίδα. Καραπάνω σε φτάσεις. Κοίτα πως τους φέρανε. Τι θα κάνουμε μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας, μάνα. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει το δίκιο μας. Θεοδωρόπουλος Ιωάννης. Τράγκας Ευάγγελος. Αιωνία η μνήμη. Σούλης Άνθιμος. Θα το κρατήσουμε μέσα μας και το πατέρα. Εδώ σκοτώσανε τον Καναβό.
Εδώ θα γίνει η κατάθεση. Εδώ θα καταθέσω το στεφάνι. Ποιος είναι? Κύριε Περικλή, είπε ο διοικητής να περάσετε από το τμήμα. Το τμήμα? Μάλιστα. Καλά παιδί, με ευχαριστώ, θα περάσω. Τους πιάσανε. Αυτό ήταν. Τους πάνε στο αυτόφορο μαζί με τον Καναβό. Και οι δύο γη μου θα δικαστούν ως κομμουνιστές. Ελπίδα μπορούσα να το φανταστείς αυτό. Θεέ μου. Τι στιγμή, Θεέ μου. Και ο διοικητής τι με θέλει εμένα, τι να με κάνει. Να τους παρουσιάσει δηλαδή μπροστά μου με χειροπέδες, Ελπίδα, αυτό θέλει. Όχι, 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 δεν θέλω να δω τη συνέχεια, δεν μπορώ. Κάπου είχα μια δημούτσουνη. Με να μην γίνεται ένας σεισμός. Σοκράτη! Πάψε ρε, φωνή είναι αυτή. Σοκράτη! Κοίτα, κοίτα! Μας κάνουν σήμα! Από το κρυφό σχολείο! Η μας λυπάται για όσα συνέβησαν, κύριε Περικλή. Αλλά είναι υποχρεωμένη να λάβει σοβαρά υπόψη της τας αξιοπίνους πράξεις των ιών σας, η οποία δυστυχώς είναι ανεπίτρεπτη. Τι ακριβώς θέλετε από μένα? Αντιλαμβάνομαι ότι βρίσκεστε σε δύσκολη θέση, κύριε Περικλή. Στην ίδια θέση, δυστυχώς, βρισκόμαστε και εμείς. Μας απασχολεί το γεγονός ότι μερικοί που μεγάλωσαν με τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη πέρασαν πολύ εύκολα στο εχθρικό στρατόπεδο. Για να σταματήσει αυτό το κακό και να μην έβρει άλλους συμμάχους ο Καναβός, ακόμα αν είναι δυνατόν να χάσει και αυτούς που έχει,
Η αστυνομική αρχή πιστεύει ότι χρειάζεται η συνένωση όλων εκείνων που βρίσκονται από τη δική μας πλευρά. Κύριε διοικητά. Και για να γίνει κάτι τέτοιο, κύριε Περικλή, η αστυνομική αρχή είναι πρόθυμη να αποσύρει τη δίωξη των ιών σας και να μην τους καθίσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Έτσι κι εσείς θα διευκολυνθείτε να καταθέσετε στο δικαστήριο κατά του μοναδικού κατηγορουμένου. Το όργανο μου ανέφερε τι υπέπεσε στην αντίληψή του. Είδε τυχαία τη Χρυσάνθη Καναβού να πλησιάζει την κυρία Ελπίδα, τη σύζυγό σας, και να τη ζητάει να υπογράψει ένα κείμενο που κρατούσε στα χέρια της. Του φάνηκε σαν προκήρυξη. Πολύ φοβάμαι ότι η κόρη είναι πιο επικίνδυνη από τον πατέρα. Δεν συνελήφθησαν. Δεν ισχύει εναντίον τους ούτε μία δίωξη. Σου ζήτησε η Χρυσάνθη Καναβού την υπογραφή σου. Μου ζήτησε να καταθέσω σαν μάρτυρες υπερασπίσεως. Και εσύ τι είπες? Το σκέφτηκα πριν απαντήσω και είδα ότι πρέπει να πάω. Όχι, Ελπίδα, δεν πρέπει να πας. Δεν συντέχει κανένας λόγος τώρα. Κατηγορούμενος είναι μόνο ο Καναβός. Δεν μπορώ να μην πάω. Τι θα πει η Χρυσάνθη? Άσε με πτέρμα αυτή τη Χρυσάνθη! Δεν σε καταλαβαίνω. Σε παρακαλώ, Ελπίδα, μην μπλέκεις περισσότερο τα πράγματα. Δεν πρέπει να πας. Γιατί, Περικλή? Γιατί θα πάω εγώ ως μάρτυρας κατηγορίας. Θα πας εσύ σαν μάρτυρας κατηγορίας? Ναι. Είναι δική σου απόφαση ή μήπως... Σε παρακαλώ. Βαθύτεροι λόγοι επιβάλλουν αυτήν την τακτική. Έρχεται και έχει Χρυσάνθη. Τι έπαθε, τι έχεις, τι έχεις. Τώρα... Τουκουτουκουτουκουτουκου. Τουκουτουκου. Αχα, κατάλαβα. Εμφιάξονται, κουμπώσου. Κάτσε, τι να κουμπωθείς. Άστο, βγάλ' το. Έλα, βάλε. Τι κάνει, Σοκράτη? Τι κάνει? Του κουτούκου κάνει! Μας αναγκάσατε να ξαναγυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω. Καταφύγαμε στο κρυφό σχολείο και σας στέλνουμε από εδώ μήνυμα διαμαρτυρίας. Κύριοι υπεύθυνοι, το σχολείο που φτιάξατε δεν μας αγκαλιάζει. Δεν το φτιάξατε για μας. 6 χρόνια στο δημοτικό. 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 12. 6 χρόνια στο πολυτεχνείο, 18. 6 χρόνια στο εξωτερικό, 24. Και 6 χρόνια μέχρι που να πάω σχολείο, 30. Μέχρι τα 36 που είμαι, ακόμα άλλα 6 χρόνια. Πού πήγανε? Τι γίνανε 6 χρόνια? Δεν μπορεί ο Περικλής να πάει σαν μάρτυρας κατηγορίας, γιατί θα υποστηρίξει το άδικο. Τι θα πούνε οι γονείς και οι μαθητές? Θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε εμάς και στο σχολείο.
Τι θα πει ο κόσμος όταν δει εμένα να υποστηρίζω αυτόν που κατηγορεί ο Περικλής? Δίνεται το δικαίωμα στον κάθε ένα να υποθέσει ό,τι θέλει για τη σχέση μας και την οικογένειά μας. Ο Σωκράτης και ο Δημοσθένης θα περιμένουν να τους υποστηρίξουμε, γιατί δεν πήγανε με το μέρος της αστυνομίας, με το μέρος του καναβού πήγανε. Δεν πήγανε, Ελπίδα. Παρασύρθηκαν. Η γη σου είναι αγανακτισμένη, Περικλή. Πρέπει και εσύ να καταλάβεις επιτέλους ποιοι φταίνε. Και είναι οι ίδιοι, Περικλή, και για το χάλι της εκπαίδευσης, και για το γιο σου, και για τον καναβό. Ασφαλώς φταίνε. Φταίνε αυτοί που εννοείς. Και φταίνε επειδή είναι στενοκέφαλοι και κάνουν βλακίες. Άλλο όμως στενοκέφαλος και άλλο εχθρός του έθνους. Είναι δυνατόν να υπερασπίσω εγώ έναν εχθρό του έθνους, έναν κομμουνιστή, επειδή κάποιοι φίλοι είναι στενοκέφαλοι και κάνουν βλακίες? Όχι, Ελπίδα, κάνεις μεγάλο λάθος. Καλά, Περίκλη. Πάντα έτσι να σκέπτεσαι. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, πατέρ. Πες και εσύ την γνώμη σου. Πρέπει κανείς να βρει το σωστό δρόμο της λογικής που θα ξεκινήσει για να βγάλει σωστά συμπεράσματα. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να βρει την αφετηρία. Δηλαδή από πού θα ξεκινήσει. Και η αφετηρία δεν είναι άλλη από τη θέληση του Κυρίου. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές μέσα στην οικογένεια δημιουργούνται καυγάδες για κάποιο ζήτημα. Οπότε ούτε ο ένας υποχωρεί, ούτε ο άλλος. Το σωστό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι η γυναίκα, σαν το αδύνατο μέλος, πρέπει να υποχωρεί για το καλό της οικογένειας. Και μην ξεχνάτε πως ο Κύριος είπε «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα». Εμπρός. Καλημέρα σας, κύριε Περικλή. Είμαι ο Γιάννης. Σας τηλεφωνώ από την Τρίπολη, από το τυπογραφείο. Σας πήρα να σας πω ότι πέρασε προηγουμένως η μαθήτρια η Χρυσάνθη Καναβού και μου έδωσε ένα κείμενο με υπογραφές των συμμαθητών της. Είπε ότι της στέλνει ο Δημοσθένης και μου ζήτησε να το δημοσιεύσω. Λέει φοβερά και τρομερά πράγματα, κύριε Περικλή. Λέει ότι οι μαθητές που σκοτωθήκανε ήταν επονίτες. Ναι, επονίτες. Λέει ότι το σχολείο πρέπει να γίνει ορμητήριο νέων αγώνων για τη διάσωσή του. Τι να κάνω, να το δημοσιεύσω? Ό,τι μου πείτε θα κάνω, κύριε Περικλή. Άκουσε, αγαπητό μου παιδί. Αυτή η μαθήτρια αποκειμένου να πετύχει του σκοπού της χρησιμοποιεί όλα τα μέσα, ακόμα και το ψεύδος. Όχι, όχι, δεν πρέπει να δημοσιευτεί. Κύριε, η διεύθυνση αποφάσισε οι μαθητές να γράψουν έκθεση με θέμα «Ο πατριωτισμός των Ελλήνων». Τόσο ο κύριος Νομάρχης, όσο και ο κύριος Επιθεωρητής, πριν από τα θλιβερά γεγονότα, μου ετώνησαν ότι το σχολείο μας πρέπει πάση θυσία να διατηρήσει την ελληνική παράδοση, να σταθεί στο ύψος του και να περιφρουρήσει τα σταθμά του. Εμείς έχουμε χρέος να πράξουμε τούτο σήμερα, όπου σκοτεινές δυνάμεις επιχειρούν να το διαλύσουν. Όποιος πολιτικοποιήσει το θέμα, η τιμωρία του θα είναι παραδειγματική. Θα υποστεί μείωση της διαγωγής του, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα αποκλειστεί από τις πανελληνίους εξετάσεις. Απόσυρε αυτή την έκθεση, σε παρακαλώ, Περικλή. Είναι άδικο. Τι ζητάς να γράψει αυτό το κορίτσι τώρα? Είναι σαν να τη ζητάμε να υπογράψει δήλωση.
Μην παρασύρεσαι από συναισθηματισμούς, ελπίδα. Αυτή η μαθήτρια δεν αγαπάει το σχολείο. Εκπαιδευτικός καταλάβει μια μέρα ότι τον χρησιμοποιούν, τι πρέπει να κάνει?
Μάρτυρες κατηγορίας. Πανάβος Δημήτριος. Παρόν. Περικλής Παπαχριστόφορος. Παρόν. Βιτινιώτης Γεώργιος. Παρόν. Μάρτυρες υπερασπίσεως. Ελπίδα Παπαχριστοφόρου. Παρούσα. Κωνσταντίνα Ριγανά. Παρούσα. Να προσέλθει ο μάρτυρας Πανάγος Δημήτριος. Οι υπόλοιποι μάρτυρες να περάσουν έξω. Το χέρι στο Ευαγγέλιο. Ορκίζομαι να είπα την αλήθεια. Ορκίζομαι να είπα την αλήθεια. Είχαμε ζητήσει, κύριε Πρόεδρε, να καθίσει φρόνημα. Αυτός όμως είχε χάσει την ψυχραιμία του και άρχισε να μας κλωτσάει και να μας βρίζει. Δεν σεβάστηκε τίποτα, ούτε την ιερότητα της στιγμής, ούτε την ιερότητα του χώρου. Και όπως καταλαβαίνετε, αναγκαστήκαμε να τους συμβουλέψουμε κατά κάποιο τρόπο και έγινε αυτή η φασαρία και δυστυχώς υπήρξαν και κάποιες παρεξηγήσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή, θέλω να πω ότι... Να, αυτό... Θυμάσαι ένα βράδυ που γυρίζαμε από το σπίτι του Δημάρχου και με ρώτησες αν υπάρχει κανένα κεντράκι για μας και σου είπα ότι δεν υπάρχει. Λοιπόν, έμαθα ότι άνοιξε ένα κεντράκι όπου θα μπορούμε να πηγαίνουμε να σπάμε κάπως τη μονοτονία της ζωής μας. Το κεντράκι... Άνοιξε για μας. Ξέρω. Δεν ξέρω αν το κεντράκι αυτό έγινε για μας. Είμαι σίγουρη όμως ότι σε αυτό το κεντράκι θα πάνε ο Σοκράτης και Χρυσάνθη Περικλή. Περικλής Παπαχριστόφορος. Ναι. Δεν θα ήθελα να διαταραχτούν οι οικογενειακές και προσωπικές μας σχέσεις. Ορκίζομαι να είπα την αλήθεια. Ορκίζομαι. Ορίστε, σας ακούμε. Εκείνη την ημέρα και κατά τη διάρκεια της τελετής, όταν όλος ο κόσμος της πόλεως μας και των γύρω περιοχών είχε συγκεντρωθεί δια την τελετή, κύριε Πρόεδρε, το μνημόσυνο εγένετο, όπως ξέρετε, προς τιμήν των εκτελεστέντων υπό των Γερμανών κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ο κατηγορούμενος εις μία στιγμή, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιον, αλλά νομίζω ότι ήταν μετά τα αποκαλυπτήρια, άρχισε να φωνάζει το όνομα του πατέρα του και φυσικά δημιούργησε μια αναταραχή στην όλη τελετή, ζητώντας ένα άλλο είδος μνημόσυνο. Προσωπικώς εγώ... Γεια μου, Σοκράτη, έγινες πλέον μεγάλο παιδάκι. Οι υποχρεώσεις σου μεγάλωσαν και αυτές. Οφείλεις να γίνεις επιμελής, υπακούος, σεμνός, αξιοπρεπής και φιλαλήθης. Την αλήθεια, ρε! Την αλήθεια!